Καλημέρα σας, βρισκόμαστε στη γειτονιά. Έχουμε τη χαρά και σήμερα να συνομιλούμε με τον διδάκτορ πολιτικών επιστημών, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, και το σημερινό μας θέμα είναι το Αιγαίο. Καταρχήν, καλημέρα. Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την επικοινωνία, καθώς και για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Συζητάμε για το Αιγαίο. Ξεκινάμε με το θέμα της ΑΟΣ, των χωρικών υδάτων, η υφαλοκρηπίδα και το θέμα της αποστρατικοποίησης που έχει τεθεί. Ναι, όλα αυτά τα χρόνια, όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση η οποία επικεντρώνεται κυρίως με την προκλητική και πειρατική τα τελευταία χρόνια και ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα στάση και πράξη της Τουρκίας, η οποία αφορά όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακόμη και τώρα, σε αυτή τη χρονική στιγμή που περνάμε δύσκολες στιγμές σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό, πνευματικό, υγείας και γενικότερα όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως λαός και ως άνθρωποι, υπάρχει ακόμη και σήμερα η πειρατική, επιθετική, προβοκατόρικη στάση της Τουρκίας, η οποία απειλεί ευθέως την εθνική μας κυριαρχία, κυρίως την αφισβητεί σε πάρα πολλά πλαίσια. Πολύ σωστά βάλατε τα ζητήματα που αφορούν όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας στη θαλάσσια περιοχή, στον αέριο χώρο, στη δυνατότητα να έχουμε έρευνα, να έχουμε διάσωση, να έχουμε τη δυνατότητα να αντλήσουμε τους πόρους μας, να εκμεταλλευτούμε ό,τι μας έδωσε ο Θεός και η φύση στο Αιγαίο, και φυσικά το γεγονός ότι όλη αυτή η πραγματικότητα, η οποία αφισβητείται και με όλο αυτόν τον τρόπο που γνωρίζουμε πολύ καλά τους τελευταίους μήνες από την πλευρά της Τουρκίας, διεκδικείται. Είναι καλό οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να γνωρίζουν τι αφορά και τι σχετίζονται με όλα αυτά τα ζητήματα. Το πρώτο, το οποίο πρέπει να ουσιαστικά να αναλύσουμε, είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη, η οποία αφορά τη δυνατότητα που έχει η πατρίδα μας να εκμεταλλεύεται, και φυσικά με το δικαίωμα που της δίνει η Σύμβαση της Θάλασσας του 1982, η οποία έγινε και εθνικός νόμος 13 χρόνια αργότερα, το 1995, να εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες, τους πόρους και τα δικαιώματά της στην θαλάσσια ακτογραμμή της. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι τα 200 ναυτικά μίλια, περίπου 370 χιλιόμετρα, τα οποία κάθε κράτος, έτσι λοιπόν και η Ελλάδα, έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης στον αέρα, στον ήλιο, και φυσικά υπάρχει δυνατότητα να ανακηρυχθεί έτσι ώστε και η Ελλάδα αλλά και κάθε χώρα η οποία θέλει να διεκδικήσει και να εκμεταλλευτεί τους πόρους της, να αντλήσει από εκεί οικονομικές δυνατότητες, οικονομικούς πόρους. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, δηλαδή στο γεγονός ότι κάθε χώρα, δηλαδή και η Ελλάδα, με βάση τη Σύμβαση της Θάλασσας, την οποία επαναλαμβάνω την έχουμε υπογράψει ως χώρα και την έχουμε ενσωματώσει, επικυρώσει στο εθνικό μας δίκαιο. Το λέω αυτό γιατί η Τουρκία ακόμη και σήμερα επικαλείται δικαιώματα που απορρέουν αυτή τη Σύμβαση της Θάλασσας, δεν την έχει ψηφίσει και προφανώς δεν την έχει επικυρώσει. Συνεπώς, υπάρχει εδώ ένα κρίσιμο ζήτημα, το τι, και το λέω προθύστερα στη συζήτησή μας, τι θα συζητηθεί εφόσον θα πάει η Ελλάδα και η Τουρκία προκειμένου να συζητήσουν αφισβητούμενες περιοχές από την πλευρά της Τουρκίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Έτσι λοιπόν, εξαίρεση σε αυτή την 200 μιλίων έκταση που αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας, είναι όταν αυτές οι εκτάσεις εφάπτονται με άλλες χώρες. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ έχουμε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις, οι οποίες 2 έχουν διευθετηθεί, η άλλη πήγε να διευθετηθεί, αλλά δυστυχώς ακυρώθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Πιο συγκεκριμένα μιλώ για την Ιταλία, όπου εκεί υπήρξε μια συμφωνία σχέση με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ωστόσο, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, πρώτον έγινε μερικός, δηλαδή δεν ασκήθηκαν πλήρως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, και υπάρχει ένα ζήτημα με το τι συνέβη σε περιπτώσεις όπως είναι νησιά περί της Ζακύνθου και νησιά που αφορούν την περιοχή της Κέρκυρας. Η δεύτερη συμφωνία, η οποία υπήρξε, ήταν με την Αίγυπτο, που και εκεί εξαιρέθηκαν περιοχές, δηλαδή έγινε ουσιαστικά μερική ανακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και το λέω αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία, γιατί εξαιρέθηκαν περιπτώσεις όπως είναι ανατολικά της Κρήτης, περιοχές της Ρόδου, της Καρπάθου κλπ. Και φυσικά εξαιρέθηκε και το Καστελόριζο, γενικώς το σύμπλεγμα της Μεγίστης, όπου εκεί υπάρχει και ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά τη διεκδίκηση Τουρκίας, δηλαδή ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει καν το δικαίωμα της Ελλάδας όχι μόνο να έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά ακόμα και τα νησιά όπως το σύμπλεγμα της Μεγίστης να έχουν τη δυνατότητα να ανακηρύξουν.
Και φυσικά αυτό το έχει επεκτείνει και σε μεγαλύτερα νησιά όταν λέει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως υφαλοκρηπίδα. Το είδαμε πρόσφατα με το σεισμό στη Σάμο, όπου εκεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή ουσιαστικά του ζωτικού χώρου της Τουρκίας, αυτό το οποίο ως θεωρία γνώρισε η ανθρωπότητα στη δεκαετία του 30 με τις ναζιστικές θεωρίες περί επέκταση και εθνικισμού, έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει και εκεί ένα κρίσιμο ζήτημα. Η τρίτη περίπτωση είναι με την Αλβανία, όπου το 2009 υπήρξε μια καταρχήν συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, η οποία κατέπεσε όμως στο συνταγματικό δικαστήριο μετά την προσφυγή του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σήμερα πρωθυπουργού της χώρας Ράμα, ο οποίος με επιχειρήματα της Τουρκίας, ουσιαστικά δηλαδή με αυτά τα οποία η Τουρκία προσπαθεί να βάλει σε εθνικό, διμερές και διεθνές επίπεδο όλα αυτά τα ζητήματα περί αφισβήτησης εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας, τόσο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη όσο και γενικότερα στο Αιγαίο, είχε ως αποτέλεσμα αυτή η συμφωνία να μην υπάρξει. Βεβαίως τώρα, πριν λίγες εβδομάδες, υπήρξε μια σχετική ανακοίνωση, δήλωση περί υπογραφής συνυποσχετικού, έτσι ώστε οι δύο χώρες να πάνε στην Χάγη, προκειμένου εκεί να επιληθούν τα όποια ζητήματα ή γενικότερα τα όποια θέματα υπάρχουν σχετικά με την διμερή ανακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Το αναμένουμε γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί από εδώ και πέρα ό,τι θα συμβαίνει με αυτό το ζήτημα ουσιαστικά θα είναι πρόκριμα για το τι θα συμβεί σε σχέση με την Τουρκία που μας ενδιαφέρει άμεσα. Και φυσικά πρέπει να προσθέσουμε εδώ πέρα δύο επιμέρους θέματα, το οποίο αφορά πρώτον το παράνομο κατά εμάς και για όλο τον πολιτισμένο κόσμο τουρκολιβικό σύμφωνο που αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και μιλώ για ένα μέρος της Λιβύης, το οποίο θεωρείται κυβέρνηση της Τρίπολης ή όπως αλλιώς ονομάζεται, το οποίο υπέγραψε μια συμφωνία με την Τουρκία, η οποία παρακάπτοντας την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας, Κύπρου και άλλων χωρών, ουσιαστικά ανακήρυξε μια παράνομη ανακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία εγγράφηκε και στο πρωτόκολλο του ΟΗΕ. Και αναμένουμε από εκεί και τις ακόλουθες ενέργειες και εξελίξεις που θα υπάρξουν. Και φυσικά υπάρχει η κατά τη γνώμη μου ολιγορία της ουσιαστικά πολιτικής στην Ελλάδα και στην Κύπρο, προκειμένου να ανακηρύξουν την αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ των δύο χωρών. Η Κύπρος το έχει κάνει. Ήδη υπάρχουν ζητήματα τα οποία ήδη ο Ερντογάν τα βάζει στο τραπέζι περί εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων και όλων των οικοπαίδων που υπάρχουν στα θαλάσσια κοιτάσματα της Κύπρου. Ωστόσο, δυστυχώς, μεταξύ των δύο κρατών, δηλαδή Ελλάδας και Κύπρου, δεν έχει γίνει αυτή η ανακήρυξη που θα την περιμέναμε όλοι. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είναι όχι απλοσύνθετο. Αφορά και μια σειρά από παραμέτρους, οι οποίες υπερβαίνουν τα νομικά και τα διπλωματικά. Ουσιαστικά μπαίνουν τα πολιτικά και τα στρατιωτικά, καθώς και τα ναυτικά και τα εναέρια μέσα. Ωστόσο, είναι καλό να γνωρίζουν όλοι και όλες, όσοι μας ακούν, όσοι μας βλέπουν, ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα καθοριστικό για την εθνική μας κυριαρχία δικαίωμα, το οποίο ακόμη δεν το έχουμε ασκήσει πλήρως. Αυτό να κρατήσουμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτό το σημαντικό θέμα. Το δεύτερο, που αφορά την εμφαλοκρηπίδα, είναι ένα κατεξοχήν θέμα το οποίο μας απασχολεί για πάρα πολλά χρόνια. Ήδη η Τουρκία από τον Νοέμβριο του 1973 έχει βάλει αυτά τα ζητήματα, δηλαδή της αφισβήτησης ελληνικής εμφαλοκρηπίδας, όπου αρχικώς να πούμε ότι η εμφαλοκρηπίδα είναι ομαλή προέκταση της ακτής κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, μέχρι το σημείο που διακόπτεται απότομα με κλίση από 30 έως 45 μοίρες. Το πλάτος της, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, είναι έως και 2.000 μέτρα, το βάθος είναι στα 200 μέτρα και ο βυθός της θάλασσας ουσιαστικά επεκτείνει την εμφαλοκρηπίδα μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Ουσιαστικά δηλαδή η ΑΟΣ περιλαμβάνει την εμφαλοκρηπίδα, είναι βέβαια κάτι διαφορετικό, και εκεί πλέον η κάθε χώρα που ασκεί και έχει το δικαίωμα στην εμφαλοκρηπίδα μπορεί να εκμεταλλευτεί ό,τι έχει στη διάθεσή της από αλληλεία μέχρι έρευνες για πετρέλαιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι αυτό όχι απλώς το ζήτημα είναι κρίσιμο για την εθνική μας κυριαρχία, αλλά αφορά ακόμα και την οικονομική μας επιβίωση. Ήδη, όπως είπαμε, με τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας του 1982 έχουν καθοριστεί όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία σας είπα. Και φυσικά η Ελλάδα έχει, από τη στιγμή που έχει υπογράψει και επικυρώσει τη σχετική συμφωνία, το δικαίωμα στον πλούτο της ακόμα και τώρα που δεν τα ασκεί. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει με το Roots Rage και τα υπόλοιπα πειρατικά τα οποία συνοδεύονται από τουρκικά πολεμικά σκάφη είναι ουσιαστικά μια παραβίαση της ελληνικής εμφαλοκρηπίδας. Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που απορρέω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν το έχει πράξει ακόμα. Η βασική θέση της Τουρκίας είναι ότι τα νησιά δεν έχουν εμφαλοκρηπίδα, το οποίο επιχείρημα μέσα εισαγωγικά έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 121 της Σύμβασης
που σημειώνει, καταγράφει και επισημαίνει και φυσικά αναλύει ότι ακόμα και τα μικρότερα νησιά, εν προκειμένου το Καστελόριζο και όλο το σύμπλεγμα της Μεγίστης, αλλά και όχι μόνο, έχουν υβαλοκρηπίδα. Και ουσιαστικά είναι η διαφορά αυτή, η οποία σας είπα και στην αρχή, η οποία ξεκινάει το 1973. Η Τουρκία βγάζει το ζήτημα αυτό με βάση τις άδειες που έδωσε για την τουρκική εταιρεία πετρελαίων, προκειμένου να κάνει έρευνες στην ελληνική υβαλοκρηπίδα. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνεται για περίπου 50 χρόνια και αυτό το οποίο ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, που υπάρχει ελληνική υβαλοκρηπίδα. Και το τρίτο ζήτημα, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το πρώτο μέρος της συζήτησής μας, σε ό,τι αφορά τις διμερείς ή τουλάχιστον τις διεθνείς συζητήσεις για όλα αυτά τα θέματα, σχετίζεται με την αποστρατικοποίηση. Η Τουρκία ήδη από τη δεκαετία του 30, αλλά κυρίως μετά τη δεκαετία του 50 και του 60, βάζει συνεχώς το ζήτημα της αποστρατικοποίησης και μάλιστα επισημαίνει το γεγονός ότι δεν πρέπει να υπάρχουν στρατός σε 23 νησιά του Αιγαίου Πελάγους, κάτι το οποίο, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όχι απλώς είναι μη αποδεκτό, αλλά είναι και απαράδεκτο σε διεθνές επίπεδο και νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον από τη στιγμή που ο ΙΕ αλλά και άλλοι διεθνείς οργανισμοί έχουν αναγάγει το ζήτημα της ασφάλειας, της άμυνας και γενικότερα της υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας με βάση τις στρατιωτικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν ουσιαστικά η Τουρκία, έχοντας δυνάμεις απέναντι από τα νησιά του Αιγαίου, τόσο στην περιοχή της Σμύρνης αλλά και όχι μόνο, έχοντας δυνάμεις απέναντι σε περιοχές όπως είναι η Ανατολική Θράκη, ουσιαστικά θέλει να αποδυναμώσει με αυτή την πρότασή της την ελληνική άμυνα και ουσιαστικά να μην υπάρχει καμία υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας με βάση την στρατιωτική παρουσία της πατρίδας μας σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε σχέση με τον εναέριο χώρο και τις γκρίζες ζώνες, τι γίνεται? Εκεί υπάρχουν τρία επιμέρους ζητήματα τα οποία σχετίζονται με όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούμε πάρα πολύ συχνά το γεγονός ότι η Τουρκία παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο ή τα χωρικά μας ύδατα κλπ. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι η Τουρκία ουσιαστικά βάζει σε όλη αυτή τη συζήτηση την αφισβήτηση, τη διεκδίκηση ουσιαστικά ένα μέρος της πατρίδας μας. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι τα χωρικά ύδατα ή η αιγαλίτιδα ζώνη είναι ουσιαστικά η θαλάσσια ζώνη που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τις ακτές της πατρίδας μας και γενικώς ενός κράτους. Περιλαμβάνει νερό, βυθό, υπέδαφος, υπερκείμενο αέριο χώρο και το κράτος έχει το δικαίωμα να ασκήσει πλήρη κυριαρχία. Τι σημαίνει αυτό? Η Ελλάδα ήδη από τη δεκαετία του 90 ασκεί στα χωρικά της ύδατα, δηλαδή στην αιγαλίτιδα ζώνη, κυριαρχία στα 6 ναυτικά μίλια από τις ακτές της, παρότι έχει το δικαίωμα να τα επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης του Δικαίου για τη Θάλασσα. Αυτό όμως, παρότι το έχει πράξει η Τουρκία σε περιοχές όπως είναι του Ευξήμιου Πόντου και φυσικά μονομερώς, όπως έχει και αυτή το δικαίωμα, παρότι δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Θάλασσας σε πάρα πολλές περιοχές του Αιγαίου Πελάγους, θεωρεί ότι αν το πράξει η Ελλάδα, δηλαδή να επεκτείνει όπως έχει το δικαίωμα στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά της ύδατα, θεωρείται αιτία πολέμου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί ουσιαστικά η Τουρκία θεωρεί ότι αν η Ελλάδα ασκήσει το δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο, αυτό θα αποτελέσει αιτία πολέμου και ήδη αυτό συμβαίνει ήδη από τη δεκαετία του 90 και μάλιστα πάρα πολύ έντονα, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο και μετέπειτα η Βουλή έβαζε τα ζητήματα του δικαίου της θάλασσας, ήδη η Τουρκία με συγκεκριμένη δήλωση θεώρησε ότι αυτή η μονομερή πράξη η οποία θα γίνει θα θεωρηθεί ως αιτία πολέμου. Θα πρέπει να σας πω ότι με βάση τις τελευταίες εξελίξεις ήδη υπάρχουν ουσιαστικές δηλώσεις ή αν θέλετε διακηρύξεις περί επέκτασης των ναυτικών μιλίων της Ελλάδας στα χωρικά μας ύδατα στα 12. Αυτό βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν προτίθεται να γίνει στο Αιγαίο, παρότι όπως έχει υποθεί αλλά τώρα και σε προηγούμενες ανακοινώσεις έχει το δικαίωμα να το ασκήσει, όπως όλες οι χώρες έχουν το δικαίωμα να το ασκήσουν εφόσον έχουν υπογράψει τη Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας. Η Τουρκία, επαναλαμβάνω, δεν την έχει υπογράψει και πρέπει να το γνωρίζουν όλοι, γι' αυτό και το ξαναλέω και το επισημαίνω. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν ότι οι ανακοινώσεις περί 12 ναυτικών μιλίων έχουν γίνει μόνο σε περιοχές οι οποίες δεν εφάπτονται με τουρκικά συμφέροντα. Για παράδειγμα, εφόσον ανακηρυχθεί η ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, έχει δηλωθεί από την ελληνική πλευρά ότι θα γίνει ανακήρυξη των 12 ναυτικών μιλίων από το Τέναρο, το ακριτήριο Τέναρο της Πελοποννήσου, μέχρι τις περιοχές των διαπόντιων νήσων βορείως της Κέρκυρας. Συνεπώς έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ακόμη και σήμερα που υφιστάμεθα αυτή την εισβολή, αυτή την απαράδεκτη προκλητική και πειρατική στάση της Τουρκίας στα χωρικά μας ύδατα, δεν υπάρχει καμία δήλωση σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, εκεί που θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει
αντίστοιχη πράξη. Θυμίζω ότι εφόσον η Ελλάδα αποφασίσει να πράξει το αναφέρον το δικαίωμά της και να το ασκήσει, σήμερα έχουμε περίπου στο 40% χωρικά ύδατα ελληνικά στο Αιγαίο. Αυτό με την ανακήρυξη των 12 μιλίων θα διπλασιαστεί σχεδόν και το υπόλοιπο θα μείνει στην Τουρκία και στην διεθνή ναυσιπλοεία. Ουσιαστικά δηλαδή θα ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ελέγχοντας τη θάλασσά μας όπως είναι το Αιγαίο. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά είναι και η δυνατότητα που έχουμε όχι μόνο τώρα, αλλά γενικότερα στο μέλλον, να έχουμε πλήρη κυριαρχία χωρίς καμία χώρα, εν προκειμένου η Τουρκία, να αμφισβητεί τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο, το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εδώ και χρόνια, αφορά τον εναέριο χώρο. Είναι ουσιαστικά δηλαδή αυτός ο οποίος επεκτείνεται από την επικράτεια ενός κυρίαρχου κράτους. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ήδη από τη δεκαετία του 30 υφίσταται αυτή η δήλωση, έχει εναέριο χώρο στα 10 ναυτικά μίλια, θυμίζω χωρικά ύδατα στα 6 και εναέριο χώρο στα 10. Η Τουρκία όμως από τον Αύγουστο του 1974, με το δεύτερο Ατήλα και με την νότα με 714, ουσιαστικά επέκτηνε τη δικαιοδοσία ή τουλάχιστον θεωρεί ότι έχει δικαιοδοσία μέχρι το μέσον του Αιγαίου και ουσιαστικά παραχωρεί στον εαυτό της, με αυτόν τον προκλητικό τρόπο, τη δυνατότητα να εισέρχεται στο ελληνικό FIR, δηλαδή στην περιοχή ελέγχου πτήσεων και πληροφοριών σχετικών με αυτές, τον οποίο τον ασκεί η Ελλάδα. Ουσιαστικά, ο αέριος χώρος αφορά έρευνα, διάσωση, γενικότερα τη δυνατότητα να ελέγχεις πάνω από την επικράτεια ενός κράτους τον αέριος χώρο και φυσικά τη δυνατότητα να ελέγχεις όλα τα αεροσκάφη τα οποία εισέρχονται στον αέριο χώρο. Θα πρέπει να σας πω ότι ο εναέριος χώρος αφορά τόσο κυριαρχία όσο και δικαιοδοσία. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει δικαιοδοσία σε ορισμένες περιοχές που δεν ανήκουν στην εθνική της κυριαρχία. Αυτό μόνο γίνεται για την διευκόλυνση του ελέγχου των αεροσκαφών. Η Τουρκία όμως, επικαλούμενη τη σύμβαση του Σικάγου για την αεροπλοεία που λέει ότι τα κρατικά αεροσκάφη δεν δικαιούνται να έχουν και να κάνουν σχέδιο πτήσης, δίνεται δυνατότητα στον εαυτό της πάλι, ουσιαστικά δηλαδή εφαρμόζει ή υλοποιεί το διεθνές δίκαιο à la carte με βάση τις διεκδικήσεις και τις στρατηγικές της, να εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, μη υποβάλλοντας σχέδια πτήσης, με ό,τι αυτό σημαίνει. Γι' αυτό και αντιστοίχως υπάρχει και η πράξη από την Ελλάδα, προκειμένου να αναχαιτήσει αυτά τα παράνομα εισερχόμενα αεροσκάφη από την πλευρά της Τουρκίας, τα οποία αμφισβητούν ευθέως τον ελληνικό εναέριο χώρο και ευρύτερα την εθνική μας κυριαρχία. Τέλος, η Τουρκία έχει εισαγάγει στο διεθνές δίκαιο, πραγματικά είναι εντυπωσιακό, και μια νέα ορολογία που αφορά τις γκρίζες ζώνες, η οποία ξεκίνησε με το γεγονός ότι θεωρεί ότι κάποια νησιά στη συνέχεια έβαλε ένα μεγάλο αριθμό νησιών, ξεκίνησε με ορισμένες νησίδες και βραχονησίδες και έχει φτάσει στο σύνολο σχεδόν του Αιγαίου, που θεωρεί ότι επειδή δεν συμπεριλαμβάνονται σε διεθνείς συμφωνίες, σε διεθνείς συνθήκες, δεν αποτελούν μέρος της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ήδη στη δεκαετία του 70 και του 80 με διάφορες νησίδες και βαρχονησίδες από τη Ζουράφα μέχρι το Καστελόριζο. Η Ζουράφα είναι στο Ανατολικό Αιγαίο, στην περιοχή της Αμοθράκης και το σύμπλεγμα της Μεγίστης στο Νότιο Αιγαίο. Και φυσικά από την άλλη πλευρά έφτασε στο σημείο σήμερα να αμφισβητεί ακόμα και μεγάλη νησιά, κατά πόσο δηλαδή η Ελλάδα μπορεί να ασχίσει εθνική κυριαρχία σε νησιά τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με αυτήν σε διεθνές συνθήκες και συμφωνίες. Θυμίζω ότι σήμερα, με βάση τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, του στρατηγικού βάθους παλαιότερα, με δηλώσεις Ερντογάν, η Τουρκία τη στιγμή που μιλούμε έχει τουλάχιστον στο πεδίο, στην ατζέντα των γκρίζων περιοχών, τουλάχιστον 123 νησιά. Το γεγονός αυτό βεβαίως θα πρέπει να το αναλύσουμε, είναι τουλάχιστον να το συμπεριλάβουμε στην ανάλυσή μας με βάση την συμφωνία που έγινε το 1997 στη Μαδρίτη, όπου η Ελλάδα δυστυχώς αναγνώρισε τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Τι σημαίνει ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο? Φανταστείτε ότι αυτό που ζούμε θα μπορούσε να το ερμηνεύσει μονομερώς η Τουρκία με όποιον τρόπο επιθυμεί. Συνεπώς, δυστυχώς με αυτή την υπογραφή αναγνωρίστηκαν ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, τα οποία προφανώς με όλα όσα είπαμε, με όλα όσα ισχύουν στο διεθνές δίκαιο, με όλα όσα έχει τη δυνατότητα η Ελλάδα να ασκήσει και δυστυχώς δεν τα ασκεί, από τα χωρικά της ύδατα μέχρι τον εναέριο χώρο και την αποκλειστική οικονομική ζώνη μέχρι την αφαλοκρηπίδα, καταραίουν. Αλλά θέλω να τονίσω ειδικά τώρα ότι η στάση της Ελλάδας θα πρέπει να είναι όχι εφάμιλη ή τουλάχιστον εφαρμοστέα με βάση το διεθνές δίκαιο,
αλλά κυρίως εφαρμοστέα και υλοποιήσιμη με βάση τη στρατηγική και κυρίως με αυτό το οποίο έχει ως δυνατότητα να εφαρμόσει, να υλοποιήσει και να ασκήσει με βάση την εθνική της κυριαρχία και τα νόμιμα κυριαρχικά της δικαιώματα σε γη, θάλασσα και αέρα. Πιστεύετε ότι το δικό μας πολιτικό σύστημα άμεσα θα προχωρήσει στην επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων ή θα συνεχίσει την πολιτική που μέχρι τώρα ακολουθεί? Θα πρέπει να γνωρίζουν όλες και όλοι ότι αυτό το οποίο ζήσαμε ως ανθρωπότητα στη δεκαετία του 30 με την θεωρία του ζωτικού χώρου από την πλευρά των Ναζί και του Χίτλερ, ουσιαστικά ήταν αυτή η πολιτική του κατευνασμού, η οποία οδήγησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή σε δεκάδες χιλιάδες ολοκαυτώματα και εκατομμύρια νεκρούς. Ουσιαστικά θέλω να πω ότι η πολιτική που ακολούθησαν οι μεγάλες δυνάμεις προκειμένου να κατευνάσουν τον Χίτλερ, προκειμένου θεωρώντας ότι πρέπει να του δώσουν ένα μέρος της Τσεχοσλοβακίας, ένα μέρος της Πολωνίας, γενικότερα περιοχές ολόκληρης της Ευρώπης, ήταν η σωστή και ενδεδειγμένη πολιτική προκειμένου να μην ασκήσει όλα αυτά τα οποία έλεγε σε θεωρητικό επίπεδο. Δείξανε και οι συμφωνίες του Μονάχου και οι συμφωνίες της Μόσχας ότι αυτές οι πολιτικές ήταν αποτυχημένες και οδήγησαν στα γνωστά αποτελέσματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά αναλογία και κατά αντιστοιχεία θα πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο έγινε από την πλευρά των δυτικών δυνάμεων έναντι του Χίτλερ ισχύει, τουλάχιστον γίνεται, έναντι του Ερντογάν. Και θέλω να πω ότι όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου πρώτον, κανείς μα κανείς δεν αντέδρασε στον προκλητικό τρόπο, ή αν θέλετε, στην εργαλειοποίηση, σε αυτό το οποίο είδαμε εμείς εδώ στον Εύρο και στη Θράκη, ως εισβολή την περίοδο του Μαρτίου του 2020, όταν γνωρίσαμε πάρα πολύ καλά ότι ο Ερντογάν χρησιμοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους προκειμένου να εισβάλλει και να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα. Δεν είδαμε την αντίστοιχη απάντηση ότι τη στιγμή που η Τουρκία εισβάλλει με αυτόν τον απαράδεκτο και προκλητικό και εν τέλει πειρατικό τρόπο στην περιοχή της ελληνικής φαλακρωπίδας, των ελληνικών χωρικών υδάτων, του ελληνικού εναέριου χώρου, δεν ασκείται καμία πολιτική αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή, αν θέλετε, από τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη επιβάλλοντας τουλάχιστον και τις κυρώσεις που θα περίμενε κάποιος, δηλαδή ούτε ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι όταν η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε σχετικά αιτήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τεθούν και να υλοποιηθούν κυρώσεις εναντίον Τούρκων και γενικότερα της Τουρκίας απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούσαν τη δική της αποκλειστική οικονομική ζώνη, την υφαλοκρηπίδα, τα χωρικά ύδατα, τον αέριο χώρο, τότε εν τέλει γίνανε μόνο σε προσωπικό επίπεδο, χωρίς καμία πολιτική, αν θέλετε, αντίδραση, η οποία θα είχε και το αποτέλεσμα που θα επιθυμούσαμε όλοι. Συνεπώς, με αυτά τα δύο παραδείγματα και με άλλα δεκάδες εκατοντάδες τα οποία μπορεί να επικαλεστεί κάποιος ή κάποια, μπορεί κάποιος να θεωρήσει, τουλάχιστον όλοι να θεωρήσουν και να πιστέψουν, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται ή, αν θέλετε, δεν αποτελεί μια εταιρική αλληλεγγύη ή μια ουσιαστικά αλληλεγγύη εταίρων προς ένα κράτος ή κράτη που θίγονται από τέτοιες πολιτικές, αλλά αντιθέτως μπαίνουν πάνω από όλα διπλωματικά, πολιτικά και εν τέλει οικονομικά συμφέροντα, προκειμένου να μην θίγει ούτε η Τουρκία ούτε ο Ερντογάν. Συνεπώς, τα πρέπει, πέραν των άλλων, να γνωρίζουμε όλοι μας ότι μια ενδεχόμενη μελλοντική άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων πλήρως, όπως αυτά υπάρχουν και έχουν αναγραφεί στο διεθνές δίκαιο, αλλά και γενικότερα στην ιστορία των κρατών, θα πρέπει να υπάρχει, τουλάχιστον να έχει ως προϋπόθεση, τη δυνατότητα της στρατιωτικής προετοιμασίας. Κανένα κράτος δεν άσκησε πλήρως τα κυριαρχικά του δικαιώματα χωρίς να έχει τη δυνατότητα να τα υλοποιήσει σε στρατιωτικό, ναυτικό και αεροπορικό επίπεδο. Συνεπώς, θα πρέπει η Ελλάδα ως κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα ως κράτος το οποίο θίγεται και αφισβητείται η εθνική του κυριαρχία να είναι έτοιμο να ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα, έχοντας όμως υπόψη του το έχει προετοιμαστεί και στρατιωτικά και ναυτικά και αεροπορικά. Θυμίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στο Αιγαίο όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ έντονο ή τουλάχιστον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η δυνατότητα που μας δίνεται να γνωρίζουμε πολλά πράγματα σε σχέση με την κρίση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αφορά τη στάση τόσο του στρατού όσο και του ναυτικού όσο και της αεροπορίας, στάση η οποία έδειξε ότι μπορεί και να επιτευχθεί η άμυνα και να αποτευχθεί η αποτροπή και κυρίως να αντισταθούμε και ως λαός, ως έθνος, ως στρατός, ναυτικός, αεροπορίας, αυτό το οποίο κάνει ο Ερντογάν. Νομίζω ότι είναι κατανοητό, ευνόητο και προφανές ότι μια χώρα, ένα κράτος, ένα έθνος το οποίο απειλείται ή τουλάχιστον δείχνει ότι απειλείται από ένα άλλο κράτος θα πρέπει να έχει όχι απλώς την δυνατότητα να ασκήσει και να υλοποιήσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα αλλά κυρίως όταν χρειαστεί να
αποτελέσει με βάση το στρατό, το ναυτικό και την αεροπορία και γενικότερα το λαό όλη αυτή την ασπίδα, προκειμένου να μην αποτελέσει κανένας ή τουλάχιστον να μην σκεφτεί κανένας ότι μπορεί να διεκδικήσει έστω και μια σπιθαμή αέρα, ναυτικού μιλίου, γενικότερα γη αέρος και ύδατος της ελληνικής επικράτειας. Μία τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι η εκλογή του νέου Προέδρου στην Αμερική, του Biden, θα αλλάξει την κατάσταση στο Αιγαίο? Θα μπορούσε κάποιος να πάρει και να αντλήσει, όπως κάνω πολύ συχνά, διδάγματα από την ιστορία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σε τέτοιες αντίστοιχες κρίσεις, τουλάχιστον έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα το 1974 στην Κύπρο, στις ΗΠΑ υπήρχε μια αντίστοιχη πολιτική κατάσταση, η οποία ομοιάζει τουλάχιστον έχει πολλά κοινά και όμοια χαρακτηριστικά με τα σημερινά. Έτσι λοιπόν η Τουρκία έχει τη δυνατότητα τότε, με ό,τι συνέβαινε στις ΗΠΑ σε επίπεδο πολιτικό, να δράσει ενάντια στην Κύπρο και ουσιαστικά με την προδοσία η οποία υπήρξε στην Λευκοσία και στην Αθήνα να συντελεστεί και ο πρώτος και ο δεύτερος Ατήλας και φυσικά να έχει την δυνατότητα σήμερα ο Ερντογάν να θεωρείται ότι είναι ένας νικητής και μάλιστα με θράσος να θεωρεί ότι μπορεί να κάνει πικνίκ στην Αμόχωστο, ουσιαστικά δηλαδή να επαναλάβει αυτό το οποίο είπε πριν λίγες μέρες ο Τούρκος πρόεδρος με περισσό θράσος και με απίθμενο θράσος, όταν από την άλλη στιγμή δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα ή τουλάχιστον δεν πράττεις απολύτως τίποτα σε επίπεδο ιστορικό, πολιτικό και στρατηγικό. Από την άλλη πλευρά, επειδή γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ εκ των πραγμάτων έχουν κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια ίσες αποστάσεις, βεβαίως δεν είναι στην ίδια κατάσταση που κρατάει η Γερμανία, η οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πραγματικά με τρόπο πολλές φορές απαράδεκτο παίρνει το μέρος του Ερντογάν, παρότι είναι σύμμαχες χώρες σε διάφορους οργανισμούς με την Ελλάδα. Εν τούτης βλέπουμε πάρα πολύ καλά και πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι ως καταληκτικό σχόλιο ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις ο ελληνικός λαός θα πρέπει να γνωρίζει, το ξέρει ήδη από την ιστορία του, ότι ήμασταν μόνοι μας. Άρα λοιπόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρόν και στο μέλλον θα πρέπει να κατανοήσει ότι πέραν των πρόσχερων εφήμερων συμμαχιών, οι οποίες αλλάζουν ανατακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τα συμφέροντα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μεταξύ κρατών δεν υπάρχουν φιλίες παρά μόνο συμφέροντα. Συνεπώς, η Ελλάδα θα πρέπει να κρίνει με βάση τα συμφέροντά της, όχι με ποια κράτη, με ποιες χώρες μπορεί να συμμαχήσει ενάντια σε αυτό το οποίο ζούμε σήμερα ως μια νέα κατάσταση ζωτικού χώρου ή μια νέα προσπάθεια επεκτατισμού από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά κυρίως να ξέρει ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν έκρινε το αποτέλεσμα ένας λαός, ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας, τα οποία ήταν ενωμένα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την απειλή. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα είναι και ξεκάθαρο, ειδικά σήμερα που ζούμε μια νέα κατάσταση που έζησε και ο λαός μας στη δεκαετία του 30 και του 40, η οποία κατάσταση όμως αποδείχτηκε ότι όχι απλώς ήταν νικηφόρα η στάση και η επιλογή που κάναμε, αλλά ήταν μια αξιοπρεπή στάση αντίστοιχη με την ιστορία μας. Κύριε Μαλκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ για ακόμα μια φορά και ευχαριστώ και εγώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να αναλύσουμε τόσο κρίσιμα ζητήματα, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε όλοι μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγγραφή, like, κοινοποίηση. Καλή συνέχεια.